Καλησπέρα σας. Είμαι ο Χρήστος Χαρπαντίδης. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και δραματικά, η καθημερινότητά μας κυριαρχείται από την επιστήμη και την τεχνολογία όσο ποτέ άλλοτε. Η επιστήμη του σήμερα προσπαθεί βέβαια να λύσει τα προβλήματα της εποχής μας, αλλά και μας προετοιμάζει για το μέλλον, για τη μετά-COVID εποχή. Και η τεχνολογία του σήμερα ήδη ανοίγει νέους δρόμους, μια νέα πραγματικότητα που έχει ξεφύγει από τους υπολογιστές μας και αγγίζει τομείς, ζητήματα που δεν θα τα φανταζόμαθα ποτέ στο παρελθόν. Η επιστήμη και η τεχνολογία ουσιαστικά ορίζουν την καθημερινότητά μας. Στην υγεία, στη δουλειά, στην ψυχαγωγία, στην εκπαίδευση, στις αγορές μας και γεννούν προκλήσεις και επισπεύδουν καταιγιστικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Αυτές τις προκλήσεις και τις αλλαγές έχω τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να προσεγγίσω σε αυτή την επόμενη ενότητα του CEO Initiative με την κυρία Εύα Καϊλή, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλδημοκρατών και τον κύριο Δημήτρη Μανιάτη, Διευθύνων Σύμβουλο της Upstream. Σας καλωσορίζω σε αυτή την ανοιχτή συζήτηση που θα προσεγγίσουμε θέματα του παρόντος, του σήμερα και του μέλλοντος και θα ξεκινήσω κατευθείαν με μια ερώτηση πρόκληση. Τους τελευταίους μήνες τα ζητήματα της επιστήμης, τα δεδομένα της επιστήμης καθορίζουν τη ζωή μας. Έτσι, η επιστήμη έχει άποψη σε ό,τι πρακτικά και αν κάνουμε. Κυρία Καϊλή, είναι οι θέσεις, οι απόψεις της επιστήμης νόμος? Σας ευχαριστώ πρώτον πάρα πολύ για την πρόσκληση, καθώς είμαι με Έλληνες που έχουν ξεχωρίσει εντός και εκτός συνόρων. Και νομίζω ότι το να ακουμπάμε ένα τέτοιο θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς όλοι ελπίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι και το εμβόλιο για αυτή την πανδημία. Όλοι έχουν προσπαθήσει να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στην κατανόηση των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων που έχουμε στα χέρια μας. Η επιστήμη, θέλω να σας πω ότι στην τελευταία μου συνάντηση, όταν ήταν διαφορετικές συνθήκες, με ανθρώπους που είχαν κερδίσει Νόμπελ από την Ευρώπη, ήταν 7-8 από αυτούς, το βασικό τους ζητούμενο ήταν να έχουν πρόσβαση σε καλής ποιότητας δεδομένα για να μπορούν να αναπτύξουν πολύ γρηγορότερα και τις δικές τους τεχνολογίες και τη δική τους έρευνα και φυσικά στήριξη με επενδύσεις σε πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε, αλλά οι επιστήμοι και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι δουλεύοντας αυτή την κατεύθυνση θα μπορέσουν να μας προετοιμάσουν ώστε να έχουμε τουλάχιστον τα εργαλεία που χρειαζόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα θα έλεγα ότι η επιστήμη μπορεί να καταφέρει πολλά, αλλά χρειάζεται να έχει πάντα σύνδεση και σχέση και με τις ανάγκες και την πραγματικότητα. Οπότε θα έλεγα ότι πρέπει να κινούμαστε παράλληλα, στηρίζει ο ένας τον άλλον, το ένα δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς το άλλο, αλλά σίγουρα κάθε μεγάλη επιστημονική και τεχνολογική ανακάλυψη δημιούργησε τεράστια κύματα οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών και βοήθησε την κοινωνία να μετασχηματιστεί με ραγδαίες ταχύτητες. Θεωρώ λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο σημείο που έχουμε έναν μετασχηματισμό εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και ουσιαστικά της δυνατότητας να αυτονομηθεί η απόφαση μιας τεχνολογίας, ενός software, ενός hardware, ενός ρομπότ, να παίρνει αποφάσεις λοιπόν και να υποκαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την ανθρώπινη κρίση. Άρα θεωρώ ότι αυτό που κάνει η επιστήμη είναι να είναι καταλύτης σε μεγάλες εξελίξεις στην κοινωνία μας. Κύριε Μανιάτη, η κυρία Καϊλή ήδη συνέδεσε την επιστήμη με την τεχνολογία και έβαλε και έτσι εμέσως, αλλά την έννοια της ευθύνης στην κουβέντα μας, την ευθύνη που έχει η κάθε επιχείρηση να θέτει τα όρια της και να μπορεί έτσι να φέρνει στην
στο μέσο άνθρωπο την τεχνολογία με έναν τρόπο πολύ υπεύθυνο. Την άποψή σας, παρακαλώ. Καταρχήν, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Θέλω να πω, νομίζω ότι η επιστήμη ήρθε ξανά στο προσκήνιο με ένα πολύ απότομο τρόπο. Θεωρώ ότι πάντα όριζε τα πράγματα. Απλά τώρα κάπως όλοι αναγκαστήκαμε να το συνειδητοποιήσουμε. Έφτασε η επιστήμη να γίνεται καθημερινή, η επιστήμη και η τεχνολογία να γίνεται καθημερινή κουβέντα σε ανθρώπους που δεν την είχαν. Ακούμε γι' αυτό στις ειδήσεις, σε πολύ μεγαλύτερο, για αυτά τα θέματα στις ειδήσεις, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Άρα είναι μια βίαιη, κάπως απότομη υπενθύμηση, αλλά η επιστήμη και η τεχνολογία θεωρώ ότι πάντα ορίζανε τα πράγματα. Σαφώς υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να υπάρχει ευθύνη και κάπως έλεγχος γύρω από το πώς εφαρμόζονται οι προσταγές, οι εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η λέξη ευθύνη που σημειώσατε θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντική. Με κάθε μεγάλη δύναμη, ας πούμε, έρχεται και πολύ μεγάλη ευθύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα μας συνδέεται και με την έννοια του εκδημοκρατισμού, τη δυνατότητα που μας δίνει η τεχνολογία, πιθανόν να κλείσουν οι ανισότητες, γιατί γίνεται άμεσα δυνατή η χρήση της τεχνολογίας από πολύ μεγάλους πληθυσμούς. Κάποιοι άλλοι, λέει, βέβαια, ισχυρίζονται ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η δύναμη αυτών που παρέχουν την τεχνολογία στον κόσμο. Κυρία Καϊλή, ποια είναι η άποψή σας? Είναι μέσω εκδημοκρατισμού η τεχνολογία? Σίγουρα είναι. Οποιαδήποτε πρόσβαση σε γνώση και σε υψηλή ποιότητα τεχνολογία βοηθάει μια κοινωνία να εξελιχθεί. Και η πρόσβαση προφανώς είναι και στοιχείο εκδημοκρατισμού, αλλά και μπορεί να ορίσει το αν θα ανοίξουν οι ανισότητες ή αν θα μειωθούν, ανάλογα με το τι πρόσβαση δίνεται στην κοινωνία, στα ωφέλη που απορρέουν από αυτήν. Από την άλλη, θέλω να σας πω ότι σε δημοκρατίες, επειδή μιλούμε υπό την δική μας ματιά, στις δημοκρατίες τα θεωρούμε αυτονόητα ότι όλοι θα ωφεληθούν στο τέλος από τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει. Και είδατε και με την πανδημία ότι βασικό ζητούμενο ήταν να έχουν όλοι πρόσβαση και να μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο να έχουν ένα εμβόλιο ή μια θεραπεία κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και αυτό επετεύχθη στην Ευρώπη και όλοι αισθανόμαστε και ασφαλείς και ότι θα έχουμε αυτή την πρόσβαση. Οπότε σίγουρα συμβάλλει και βοηθάει και στην κοινωνική συνοχή, αλλά και είναι και στα χέρια φυσικά των κυβερνήσεων το να βάλουν τα πλαίσια και το να μην υπάρχει τεράστια συγκέντρωση δύναμης είτε σε εταιρείες είτε σε συγκεκριμένα κράτη, αλλά αυτό να είναι ένα αγαθό. Έχει να κάνει όμως και με το πολιτικό σύστημα στο οποίο κανείς έχει συνηθίσει, έχει μάθει. Κύριε Μανιάτη, σε αυτό το θέμα και μια που η εταιρεία στην οποία υγείστε είναι ένας πρωτοπόρος στην τεχνολογία, στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα και βέβαια αυτή την καινοτομία την βρίσκει πεδίος έτσι σε πολλές χώρες του κόσμου και σε εκατομμύρια χρήστες, θα έλεγα. Ποιος είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων σε αυτόν τον εκδημοκρατισμό της τεχνολογίας? Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη, όπως ανέφερε η κυρία Καϊλή, μεγάλη ευθύνη για το πώς ο εκδημοκρατισμός αυτός ελέγχεται από κυβερνήσεις. Νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα παίζει όντως πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι, και οι επιχειρήσεις παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει κάπως να επιλέξουν και από ποια μεριά θέλουν να βρεθούν. Αν θέλουν να βρεθούν από τη μεριά που ωφελούνται από την ανάπτυξη και την πρόοδο της τεχνολογίας ή αν ακόμα ωφελούνται από τα εμπόδια που υπάρχουν στην ανάπτυξη και πρόοδο της τεχνολογίας σε διάφορες χώρες. Σε εμάς, όπως αναφέρατε, δραστηριοποιούμαστε σε πάνω από 45 χώρες.
Πολύ μεγάλη δραστηριότητα έχουμε στις λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες. Άρα, εκτός Ευρώπης, δραστηριοποιούμαστε στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στην Νοτιοανατολική Ασία. Εκεί βλέπουμε τη ραγδαία ανάπτυξη που έρχεται με τις επενδύσεις που κάνουν εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να δώσουν πρόσβαση σε όλους τους ανθρώπους, σε όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται στο ίντερνετ. Και βλέπουμε και εκεί αντίστοιχα μια απότομη κάπως επανάσταση, καθώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά βρίσκονται σε έναν online κόσμο. Εκεί οι επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη για το πώς συμπεριφέρονται σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς τους φέρνουν σε επαφή με την τεχνολογία, πώς τους προστατεύουν από τους πάρα πολλούς κινδύνους που υπάρχουν στον χώρο της τεχνολογίας, ειδικά στον χώρο του ίντερνετ. Για παράδειγμα, σε κάποιες από τις δραστηριότητες μας ασχολούμαστε με το να προστατεύσουμε απάτες σε πληρωμές που γίνονται μέσω ψηφιακών καναλιών. Τα ποσοστά τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολύ μεγάλα. Εκεί υπάρχουν δύο όψεις στο πώς μπορεί να διαδραστηριοποιηθεί μια επιχείρηση. Μπορεί να είναι από την πλευρά που προσπαθεί να προστατεύσει έναντι αυτής της απάτης ή από την πλευρά την οποία μπορεί να ωφεληθεί από την ύπαρξη κάποιων κενών. Άρα, ναι, οι επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλο ρόλο να παίξουν, πολύ μεγάλη ευθύνη. Έρχεται με το σύστημα αξιών που έχει κάθε επιχείρηση και ο ηγέτης, η ηγεσία αυτής της επιχείρησης, για να μιλήσω προσωπικά, γύρω από αυτό το θέμα. Η κυρία Καγλή, ο κύριος Μανιάτης, ουσιαστικά μας είπε πως η εταιρεία του βοηθάει την εκπαίδευση πάρα πολλών ανθρώπων στις νέες τεχνολογίες και το θέμα του ψηφιακού αναλφαβητισμού είναι μείζον ζήτημα και για άτομα και για εταιρείες. Όλοι μας παλεύουμε με αυτό, αλλά και για χώρες. Η χώρα μας δεν είναι εξαίρεση. Θα θέλετε να μας πείτε πώς μπορούμε σαν χώρα να κάνουμε αυτή την σημαντική διόρθωση? Βεβαίως. Θέλω να σας πω ότι γενικότερα στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη ανάγκη να καλύψουμε το κενό στις ψηφιακές δεξιότητες. Υπάρχει ζήτηση για τέτοια επαγγέλματα και γνώση και δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, γιατί εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα η τεχνολογία. Έχουμε ήδη προσπαθήσει να συμβάλλουμε σε αυτό, χτίζοντας και μαθήματα, αλλά και ένα πλαίσιο, ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση και στο διαδίκτυο, να μπορεί κανείς όμως και να μάθει προγραμματισμό ή να μπορεί να κατανοήσει τις βασικές αρχές τις τεχνολογικές που χρειάζεται για να μπορέσει να είναι και καινοτόμος. Άλλαξαν οι προτεραιότητες μας κάτω από το πρίσμα της πανδημίας και μία λέξη που θα ακούτε πολύ συχνά πλέον στην Ευρώπη είναι η ανάγκη να αποκτήσουμε ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα. Προσπαθούμε λοιπόν να βοηθήσουμε όλες τις εταιρείες και τις παραδοσιακές να μετασχηματιστούν και να μεταβούν σε αυτό το νέο ψηφιακό κόσμο. Και αυτό για να γίνει πρέπει να βοηθηθούν να αποκτήσουν και digital skills, ψηφιακές δεξιότητες, αλλά να μπουν και σε ένα οικοσύστημα τεχνολογίας και καινοτομίας που θα μπορέσουν να καταλάβουν ποια τεχνολογία μπορεί να τους βοηθήσει να αλλάξουν αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο. Και οι δύο το έχετε κάνει, αλλά για πολλούς ακόμα δεν είναι δεδομένο. Για την πλειοψηφία δεν είναι δεδομένο να μπορεί κανείς να έχει αυτή την διορατικότητα και να μετασχηματιστεί τόσο γρήγορα, ώστε να είναι ανθεκτικός υπό τόσο δύσκολες συνθήκες όπως της πανδημίας. Οπότε και επενδύσεις θα υπάρξουν. Προσπαθούμε να άρουμε και όλα τα εμπόδια που υπάρχουν στην ενιαία αγορά την ευρωπαϊκή. Έχουμε ακόμα δουλειά. Πιστεύω ότι ο καθαρός ορισμός και κανόνων, αλλά και πρόσβαση σε δεδομένα θα βοηθήσει τρομερά τις μικρές εταιρείες να καινοτομήσουν, καθώς είναι τα βασικά τους εργαλεία. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και προσπαθούμε φυσικά να δημιουργήσουμε και συνέργειες μεταξύ των δημοσίων επενδύσεων και των ιδιωτικών. Και αυτό φυσικά το γνωρίζετε, αλλά το υπογραμμίζω γιατί η Ευρώπη χρησιμοποιεί τις δημόσιες επενδύσεις για να στηρίξει και να αναπτύξει και την περίοδο, τη φάση του growth, το να αναπτυχθεί μια εταιρεία και να παραμείνει πλέον στην Ευρώπη, καθώς γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε ένα τεράστιο διαρροή επιστημόνων προς άλλες χώρες που οι αγορές εκεί είναι ίσως πιο εύκολες, μεγάλες και πιο εύκολες, και εδώ έχουμε ακόμα βασικά εμπόδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα για την επόμενη πολύ σημαντική ερώτηση. Ελπίζω τα ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα που μας είπατε να έχουν πολύ τηλεεργασία μέσα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μανιάτη, μια που η τηλεεργασία είναι πια ένα δεδομένο και κατά την άποψή μου θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, ίσως με διαφορετικούς τρόπους,
αν αυτό είναι ευκαιρία να αναστρέψουμε το brain drain. Εσείς έχετε κόσμο που δουλεύει από απόσταση και μάλιστα σε άλλες χώρες. Ποια η εμπειρία σας αυτό? Είναι εξαιρετική ερώτηση και νομίζω ότι αξίζει πολύ να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς όντως, έχοντας δραστηριότητες σε διάφορες αγορές του κόσμου, γραφεία σε 9 χώρες, αναγκαστικά έχουμε και είχαμε πάντα μια αρκετά μεγάλη διασυνδεσιμότητα με όλους τους ανθρώπους. Όλοι δουλεύανε στην ουσία σε ένα καθεστώς όπου μπορείς να συνδεθώ εγώ με κάποιον άνθρωπο στην Αγγλία ή στο Λάγο στην Ιγυρία ή στο Ρίο στην Βραζιλία. Και η συνεργασία μας γινόταν κυρίως μέσω ψηφιακών καναλιών. Δεν είμαστε συνάδελφοι που είμαστε στο διπλανό γραφείο και δεν χρειάζεται να είμαστε έτσι για να μπορέσουμε να είμαστε παραγωγικοί. Οπότε αυτό το mentality, να πω, μας είχε βοηθήσει πολύ. Ωστόσο, και μας έχει βοηθήσει πολύ. Ωστόσο, αν αυτό το καθεστώς, εφόσον αυτό το καθεστώς βλέπουμε ότι γίνεται καθολικό και θεωρώ ότι έχει έρθει ήδη, δεν θεωρώ ότι στο μέλλον των επιχειρήσεων είναι η τηλεεργασία, θεωρώ ότι ήδη έχει έρθει σε εμάς αυτή η κατάσταση, σε όλες τις επιχειρήσεις και είναι το πλαίσιο και ορίζει το πλαίσιο στο οποίο δρούμε και επιχειρηματικά. Άρα, πώς ανταγωνιζόμαστε ή πώς αναπτυσσόμαστε, γιατί για την ανάπτυξή μας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το τι ανθρώπους έχουμε στις ομάδες μας, στις επιχειρήσεις μας, με ποιους ανθρώπους προσπαθούμε έναντι κάποιου κοινού σκοπού. Άρα, είναι μια ευκαιρία εμείς να προσελκύσουμε ανθρώπους να δουλέψουν στην Ελλάδα, ωστόσο, ως χώρα, ωστόσο, ως επιχειρήσεις, ελληνικές επιχειρήσεις, ανταγωνιζόμαστε ξαφνικά, ραγδαία, με επιχειρήσεις του εξωτερικού, γιατί έχουν πέσει τα σύνορα. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος ζει στην Ελλάδα μπορεί πάρα πολύ εύκολα να δουλεύει και να εργάζεται σε μια εταιρεία στην Αγγλία. Οι αντίστοιχες επιχειρήσεις με τις οποίες εμείς ανταγωνιζόμαστε στην Αγγλία έχουν συνηθίσει να έχουν ένα μισθοδοτικό κόστος πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας. Άρα αυτό για την δική τους δυνατότητα να πάρουν καταρτισμένο προσωπικό ανθρώπους από την Ελλάδα και ευρύτερα από την Ευρώπη, αν συμφωνώ με την διαρροή που ανέφερε η κυρία Καϊλή, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για αυτούς, είναι μια πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Πρέπει κάπως και εμείς να αναπτυχθούμε περισσότερο, να έχουμε μεγαλύτερες και πιο φιλόδοξες προσδοκίες, για να μπορέσουμε και εμείς να ανταγωνιστούμε πλέον σε ραγδαία σε αυτό το παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Άρα και ευκαιρία και ρίσκο. Ούτως ή άλλως η όλη κουβέντα είναι πώς θα γίνουμε ανταγωνιστικοί και στην προσέλκυση του ανθρώπινου δυναμικού. Πρέπει να ενισχυθούμε και σε αυτό. Έχουμε απλά 2 λεπτά, δυστυχώς, για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Θα ήθελα να κλείσω με μια τοποθέτηση από τον καθένα από εσάς για το εξής. Κυρία Καϊλή, εσείς είστε σε κρίσιμη θέση, σε πολύ σημαντική θέση στα κέντρα των αποφάσεων στην Ευρώπη. Κύριε Μανιάτη, εσείς υγείστε σε μια από τις πιο επιδραστικές εταιρείες τεχνολογίας. Τι περιμένει ο ένας από τον άλλον? Και αν θέλετε, ποια βλέπετε τη μία πρόκληση στο άμεσο μέλλον? Κυρία Καϊλή. Ωραία, δύσκολη ερώτηση για το τέλος. Αυτή τη στιγμή όντως αισθανόμαστε όλοι ότι θέτουμε τις βάσεις για ένα μέλλον που προς το παρόν οι επιλογές είναι στα χέρια μας του πώς θέλουμε αυτό να διαμορφωθεί. Θεωρώ ότι οι Έλληνες έχοντας έτσι δημιουργικό πνεύμα θα μπορέσουν να κινηθούν ανάλογα και να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες συνθήκες. Αλλά αυτό που θα περίμενα εγώ από επιχειρηματίες όπως εσείς θα ήταν να βοηθήσετε περισσότερο. Η λέξη είναι mentoring, να βοηθήσετε τις μικρότερες ή νέες εταιρείες να αντιληφθούν και να ορίσουν σωστά πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες για να μετεξελιχθούν και να αποκτήσουν αυτή την ανθεκτικότητα. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε ένα καθαρό ηθικό πλαίσιο με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο δικαίωμα να υπάρχει ιδιωτικότητα, κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες. Ο συγκεντρωτισμός που είπαμε προηγουμένως απέναντι στον εκδημοκρατισμό είναι μια τάση. Όλοι θέλουν να συγκεντρώσουν δεδομένα και να ελέγξουν τον κόσμο. Άρα θεωρώ ότι το να αυτορυθμιστούμε και να περιμένουμε παράλληλα και τη δική μας νομοθεσία θα βοηθήσει πολύ. Αλλά από εσάς χρειάζεται στήριξη σε αυτό το μετασχηματισμό, ώστε οι πολίτες να έχουν
επιλογές, να έχουν ποιότητα ζωής και τα ωφέλη να, να μοιραστούν δημοκρατικά. Και οι μεγαλύτερες προκλήσεις που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι και στο επίπεδο φυσικά της, της τεχνολογίας, της πληροφορίας και της βιοτεχνολογίας. Το βλέπω να έρχεται και να αποκτά πλέον, να μπαίνει πολύ ψηλά στην ατζέντα τη δική μας. Με την πανδημία ίσως έγινε ακόμα ένα μεγαλύτερο άλμα σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε θεωρώ για να είμαστε ανταγωνιστικοί, πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε και τι θα πει τέχνητη νοημοσύνη και τι μπορούμε να πετύχουμε. Γιατί αν δεν βάλουμε τις σωστές παραμέτρους στους αλγορίθμους, δεν θα πάρουμε τα σωστά αποτελέσματα ή τα σωστά δεδομένα. Άρα στην κατανόηση αυτή έχετε μεγάλο ρόλο να παίξετε κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μανιάτη, πολύ σύντομα σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Καταρχήν, δέχομαι αυτή την ευθύνη. Θεωρώ ότι οι εταιρείες τεχνολογίας και ειδικά οι πιο ανεπτυγμένες κάπως έχουν μια ευθύνη να μεταφέρουν τεχνογνωσία και να κάνουν mentoring σε άλλους ανθρώπους. Παραδοσιακά, οι ιδρυτές της upstream, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί με την upstream, το έχουν κάνει σε μεγάλο βαθμό. Έχουν προκύψει αρκετές νέες επιχειρήσεις από την οικογένεια της upstream στον χώρο της τεχνολογίας, αρκετά πετυχημένες. Αν εγώ περίμενα κάτι από την Ευρώπη, στην ουσία είναι επένδυση στους ανθρώπους. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος περιορισμός που έχουμε στο να αναπτυχθούμε είναι στο να βρίσκουμε κατάλληλους ανθρώπους. Έχει συζητηθεί, είναι ίσως λίγο καραμέλα, συζητήρια και τα άλλα. Η επένδυση στους ανθρώπους είναι αυτή η οποία θα μας βοηθήσει και εμάς να αναπτυχθούμε. Η Upstream είναι μια, ακόμα και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας της κοινής αγοράς, είναι μια εξαγωγική επιχείρηση. Δηλαδή, πουλάμε σε εταιρείες εκτός Ευρώπης, άρα εξάγουμε βασιζόμενοι στο ελληνικό και ευρύτερα ευρωπαϊκό ανθρώπινο δυναμικό. Οπότε εκεί νομίζω ότι υπάρχει πολύ σημαντική προσπάθεια που πρέπει να γίνει να ενισχυθεί. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Τα θέματα οποία συζητήσαμε είναι άμεσα, οπότε αυτό που ξεκινήσαμε εδώ συνεχίζεται. Πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα και στην Ευρώπη και στις επιχειρήσεις. Οπότε νομίζω ότι δημιουργήσαμε μία αξία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.